Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράγει, το πνεύμα της αιτίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, σταυρός των αγαθών και ζωή σου, ρηγός, και θέ και σκύλος του δημή, και καθάρισε εμάς από πάση και δίδυμα και σώσε τα καθέντα σου χάσε μόνο. Αμήν. Κλείσαμε και το 2016 και μπήκαμε στο 2017. Τα χρόνια κυλάνε. Σαν νερό. Και πού χύνονται. Εκεί που λέγεται αιωνιώτης. Στη θάλασσα της αιωνιότητας. Εκεί που λέγεται αιωνιώτης. Σίγουρα χρόνος και αιωνιώτης ταυτίζονται. Όχι. Δεν ταυτίζονται. Γιατί ο χρόνος είναι... Έχει τέλος. Για να προγραμματίζουμε εμείς τη ζωή μας και να βάζουμε και όρια στα έργα μας και στη ζωή μας. Εκεί που είπες εσύ προηγουμένως, ο χρόνος είναι άχρονος, αφού ο Θεός δεν έχει χρόνια. Δεν κλείνεται 16 χρόνια ο Θεός. Κοιτάκι, κλείνεται σε χρόνια ο Θεός. Όχι βέβαια, όχι. Παρά τα αυτά και η Γραφή, η Αγία Γραφή που είναι γραμμένη, έχει μπει μέσα στη δικιά μας ροή, μέσα στον χρόνο, η Αγία Γραφή. Αφού και ο Κύριος μπήκε μέσα στον χρόνο. Γεννήθηκε σαν άνθρωπος. Μεγάλωσε σαν άνθρωπος, κοιμήθηκε σαν άνθρωπος. Αναστήθηκε σαν Θεός και αναλήφθηκε σαν Θεός. Αυτά δεν πιάνουν τα τελευταία. Αλλά ό,τι μπαίνει, ό,τι γεννιέται, έχει χρόνο. Σε πολλά γεγονότα που περιγράφει η Αγία Γραφή κάνει μνήμα, μνημονεύει το χρόνο. Είναι απαραίτητος ο χρόνος. Παραδείγματος χάρη, γεννιέται ο Κύριος. Βλέπουν οι μάγοι τον αστέρα, όπως λέγει η Γραφή, για να μάθουν που γεννήθηκε και ο Ηρώδης ρωτάει τους μάγους πόσος είναι ο χρόνος του φαινομένου αστέρος. Ρωτάει πόσος χρόνος είναι. Μες στον χρόνο να προσδιορίσει την ηλικία του νεογέννητου, του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος ο ίδιος, όταν γεννήθηκε, στη διδασκαλία του μέσα, κάνει πολλή χρήση του χρόνου. Παραδείγματος χάρη, λέγει στις παραβολές του Κύριος,
μνημονεύει και λέει, καλεί τους δούλους, τους δίνει την εργασία που να κάνουν και τους λέει, όταν γυρίσω, θα ζητήσω να μου πείτε τι ακριβώς πράξατε. Και λέει, όταν ο χρόνος κύλησε και γύρισε, λέει, το αφεντικό που είναι ο Κύριος, ζήτησε απολογία για το έργο που έπραξαν στο χρόνο αυτό μέσα. Όλοι μας έχουμε χρεωθεί. Ο λαός λέγει ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Να το πούμε και αλλιώς, χρυσός. Και πιο αλλιώς, αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή. Τα έχεις συμφωνείς. Σε τι πράγμα συμφωνείς? Ότι ο χρόνος είναι αιώνια ζωή. Είναι. Εξαργυρώνεται. Εξαργυρώνεται ο χρόνος. Εξαργυρώνεται ο χρόνος. Όταν κάθε τι που γίνεται μέσα στον χρόνο, κάθε τι που γίνεται μέσα στον χρόνο, μυρίζει Ευαγγέλιο, είναι αιώνια ζωή. Ο χρόνος που χρησιμοποιείται με βάση τη γραφή είναι παράδεισος, είναι αιώνια ζωή. Τι λέει όμως ένα πατερικό κείμενο, ότι ο Θεός είναι άχρονος, άχτιστος, συμπλαστουργός, σύγχρονος. Ο Θεός δεν έχει χρόνο, μόνο εμείς καθορίζουμε, οι άνθρωποι, τον χρόνο. Είναι δημιούργημα των ανθρώπων ο χρόνος. Σε θέλω, δώσ' το απάντηση. Έχει. Αυτό λέγαμε προηγουμένως. Είναι σωστό. Προηγουμένως, είναι άχρονος. Προηγουμένως λέγαμε αυτό, ότι εμείς είμαστε μέσα στον χρόνο και στο πρόγραμμα. Ο Θεός δεν είμαστε χρόνο και στο πρόγραμμα. Και είπα, μόνο ότι γεννιέται και ακολουθεί την πορεία του θανάτου, έχει χρόνο μέσα. Και οι Ευαγγελιστές όταν γράφουν τα τέσσερα Ευαγγέλια, τι λένε, το καιρό εκείνο. Δεν προσδιορίζουν ποιον καιρό. Το καιρό εκείνο. Έτσι ακαθόριστα μας το πει. Το καιρό που ζει ο Κύριος. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοεί. Το καιρό που ζει ο Κύριος έγινε εκείνο. Όχι το καιρό τούτο που κυλάει σε εμάς. Εμείς είναι περίοδος καλής χρήσεως του χρόνου. Ναι. Λοιπόν, μιλάει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο και αυτός ο ίδιος είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Κάποιοι που τον ακούνε και είναι συνεργάτες του και δεν έχουν μπει ακόμα στο Πνεύμα του Χριστού, δεν έχουν φωτιστεί ακόμη από το Πνεύμα του Άγιο, ρωτάνε, Τάκη, Κύριε, πότε αποκαθιστάνεις τη Βασιλεία του Ισραήλ? Του ζητάνε. Επήγε βασιλεία. Χρόνο. Ναι. Ναι. Επήγε βασιλεία. Αλλά το ρωτάνε πότε όμως. Χρόνο. Δεν είναι χρόνο μέσα αυτό. Ναι. Ένα χρόνο, δύο χρόνο. Χρόνο. Ακριβώς του ζητάνε και το πότε ακριβώς. Τι απαντά Κύριος. Η βασιλεία μου δεν είναι από εδώ. Είναι από ψηλά η βασιλεία μου. Ήρθε για να φτιάξει ανθρώπους για τη βασιλεία του. Μάλιστα, ο χρόνος ίσον αιώνια ζωή. Λένε, το έχω διαβάσει τώρα που δεν θυμάμαι που ακριβώς. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια αμμουδιά τεράστια και στην αμμουδιά αυτή έρχεται ένα πτηνό,
κάθε χρόνο και παίρνει ένα κόκο άμμου. Ένα κόκο. Είναι ενδεχόμενο η αμμουδιά να τελειώσει. Αλλά η αιωνιότητα δεν τελειώνει. Αυτό είναι το θέμα όλο. Η αιωνιότητα δεν έχει τέλος. Είναι αιωνιότητα. Και η βασιλεία αυτού ουκέ. Μ? Και η βασιλεία αυτού ουκέστε τέλος. Και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Πολύ σωστά. Δεν έχει τέλος η βασιλεία του. Χρειάζεται να πούμε ποια είναι η βασιλεία του. Ποια είναι η βασιλεία του, Σταύρο? Ναι. Η βασιλεία του είναι ο ίδιος. Είναι ο ίδιος είναι η βασιλεία του. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί που λέει ο Χριστός. Είναι, ναι, εντός ημών εστί, γιατί είπε με θυμόν ημί πάσα στα σημέρα της ζωής σας. Εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα. Είναι χρόνος ή ημέρας? Είναι. Έως στην τελεία του αιώνας, πώς θα λέει. Συντελείας του αιώνας. Έχει στην τελεία ο αιώνας, αυτός που λέει ο Κύριος. Ο αιώνας του Κυρίου έχει συντέλεια. Συντέλεια του αιώνας τούτου. Του αιώνας τούτου, ναι. Ναι. Αφού άλλωστε και ο άρχον που εξουσιάζει, όχι ο Κύριος, ο άλλος, άρχον του αιώνας τούτου ονομάζεται, ναι. Όχι του αλλουνού, του 8ου αιώνας που περιμένουμε. Ναι. Κατά παραχώρηση του Θεού όμως. Ναι, κατά παραχώρηση του Κυρίου. Συμπληρώνεις κάτι. Γιατί χωρίς πειρασμό δεν υπάρχει παράδεισος. Δεν υπάρχει παράδεισος. Χωρίς πειρασμό. Ουδής λοιπόν. Απείραστος. Εισελεύσεται στη βασιλεία των ουρανών. Του Αγίου Αντωνίου. Με το ρήμα τούτο. Ναι. Τώρα μην αλλάξουμε θέμα. Επί του θέματος του χρόνου θέλω να σταθούμε λιγάκι. Όταν λέμε ζωή χωρίς χρόνο, υπάρχει. Ζωή χωρίς χρόνο. Χωρίς χρόνο. Δεν υπάρχει ζωή. Τελειώνει ο χρόνος, πάει και η ζωή. Μια ζωή, όχι βέβαια. Υπάρχει η ζωή αυτή που είπες τώρα σήμερα και η ζωή με κεφαλαία γράμματα που δεν έχει τέλος. Εγώ είμαι, όπως το λέει ο Κύριος, η βασιλεία και η ζωή, λέει, κάπως λέει. Ναι, και η ζωή. Αυτή η ζωή δεν έχει τέλος. Ναι, σίγουρα. Και πάσο πίνω εκ του είδετος του διψίσει πάλι, πώς θα πει εκ του είδετος ο εγωδόσο, που μην διψίσει εις τον αιώνα. Εκεί είναι ατελείωτο. Ατελείωτη απόλαυση. Το είδωρ, το αλλόμενον, το είδωρ, το ζών, το είδωρ, που έχει μέσα ζωή αιώνια. Είναι ο Χριστός, είναι τα ρήματα, του λέει. Τα ρήματα Κύριε Ασύλλαλης, ζωή αιώνιος. Είναι ζωή αιώνιος. Άρα λοιπόν, ο χρόνος που έχουμε, αφού είναι, να το πω, χρήμα δεν το πω. Να το πω βασιλεία αιώνιος είναι. Γιατί είναι μια εισαγωγή που μας οδηγεί στην αιώνια ζωή. Μην ξεχνάμε ότι μόνο για τη χρήση του χρόνου θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός. Που σημαίνει και χρήση ζωής. Μόνο τι τον έκανες στον χρόνο που σου έδωσα. Τι τον έκανες. Και τα μιλάει ο Κύριος. Γύρισε ότι έφυγε, λέει, ο βασιλιάς, έδωσε τις ανάλογες διεργασίες να κάνει καθένας από αυτούς που ανέδεσε και γύρισε και ζήτησε απολογία. Αυτό ζήτησε. Τι έκανες στον χρόνο της ζωής σου. Όχι κάτι άλλο. Όχι κάτι άλλο.
μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε πληθώρα παραδειγμάτων που μιλάει για τον χρόνο. Λέγει πέντε παρθένες μωρές, πέντε φρόνιμες. Ο Κύριος λέει γύρισε, ήταν ξυπνητές λέει, ήταν σε εγρήγορση. Το χρόνο δεν τον άφησε να περάσει κοιμόμενες. Και όταν ήρθε ο Κύριος, τις βρήκε ξύπνες. Τις άλλες τις βρήκε να μην έχουν λέει λαδάκι, τακτοποιήσει το λάδι της ζωής τους για να μπουν μέσα στον νυφόλα μας. Παρόλο ότι ήσανε αγνέ παρθένοι και οι άδες, οι αμελείς, δεν σας γνωρίζω. Έλα. Λέει, ήτανε, έχει σημασία, είδες, λέει, το, καλά το πεκίνος, λέει, ο Ρος Ισόστομος, το σώμα να το κάνει σκελετό από την νηστεία, την αγριμία και την προσευχή, τη στιγμή που δεν έχεις το λαδάκι δεν μπαίνεις στον παράδεισο. Και το λαδάκι τι είναι. Η ελεημοσύνη. Ουχ, Παναγία μου, Χριστέ μου, Παναγία μου, Χριστέ μου. Εμείς τα ξαναλέει πάσα και εκάθετον. Αυτό εννοεί ότι πέθαναν όλες. Όχι, κοιμώντο. Καλά, άμα πάρουμε κυριολεκτικά. Εννοεί το θάνατο. Εκάθετον, κοιμώντουσαν, το καθένα κοιμάμαι σε μένα. Ναι, ναι. Αλλά λέει ο Σταύρος τώρα ότι πέθαναν. Ναι. Ο Κύριος όμως παραβολικά. Εννοεί ότι κοιμώτησαν στην παραγωγικά. Τώρα, αν εμείς... Ευχαριστήθηκαν την Ανάσταση τότε. Ναι, ναι. Δευτέρα παρουσία, ας πούμε. Ναι, ναι. Και ξύπνησαν δηλαδή. Αλλά άλλες είχαν τα έργα, άλλες δεν είχαν. Υπάρχει την πόρτα και λέει, ανοίξτε με να περάσω μέσα. Άλλη έννοια, βέβαια. Παραγωγικά είναι αυτό. Υπάρχει χρόνος. Χρόνος. Κομματιασμένος. Είναι κομματιασμένος. Είναι. Δεν το ξέρω. Είναι. Πώς. Σε εμάς ανθρώπους είναι. Α. Παρελθόν. Παρόν. Αυτός, είναι άγνωστο. Αυτός που πέρασε, αυτός που περνάει και αυτός που θα έρθει. Ναι. Κομματιασμένος ο χρόνος για να μπορούμε να κατανοούμε τη θέση του χρόνου σε κάθε γεγονός. Γι' αυτό λέμε προ Χριστού, μετά Χριστό. Αλλά στο κέντρο του χρόνου είναι ο δεσπότης του χρόνου. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο δημιουργός του χρόνου. Ο ποιητής ουρανού και γης. Δεν είναι ο χρόνος χωρίς αφεντικό, Τάκη. Έχει αφεντικό ο χρόνος. Μόνο το αφεντικό του χρόνου θα μας ζητήσει απολογία για τη χρήση του χρόνου. Σε εμάς είχε αποθέσει ακριβώς αυτό που λέγεται χρόνος, που έχει αξία πολύ μεγάλη ο χρόνος, γιατί λέει όταν ο άσοδος σπατάλησε, λέει, το βίο του, βίον λέει, βίο δεν λέει χρήματα, ζών, άσοδος, η σημασία μεγάλη, το βίο, βασίλει, το βίο σπατάλησε, δηλαδή τη ζωή του, δηλαδή τα χρόνια της ζωής του, πιο ζωτικά. Άρα, βίος, χρόνος, ζωή, ζωή αιώνιος, παρελθόν, παρόν, όλα είναι για να δώσουν απολογία την ημέρα εκείνη. Μου έκανε εντύπωση που διάβαζα σήμερα, ψαλτήρι. Διάβαζα τόσα χρόνια και δεν καταλάβαινα και λέει ότι κάπου ο Δαβίδ ότι
η ενθύμηση λέει κάπου σε ένα σημείο, απέναντι στο Θεό στέκει και μιλάει, η ενθύμηση. Και δεν το κατάλαβα τι εννοεί. Και κατάλοιπον μνημονίου λέει, και κατάλοιπον ενθυμίσεως. Ενθύμηση και κατάλοιπον θυμίσεως. Το κοίταξα καλά καλά και λέει ότι οι λογισμοί μας σαν έργο που έχουν περάσει από το μυαλό και είναι πολύ ψηλές και άπιαστες στη μνήμη μας, άπιαστες στη μνήμη μας, την ώρα εκείνη που θα απολογούμεθα, θα ξεσηκωθούν μόνες τους και θα διαμαρτυρηθούν εις βάρος μας. Ενθύμησης λέει, μνημονίου το λέει, όχι μνημονίου, κάπως όλες το λέει εκεί πέρα. Ναι, ούτε φήμιο, τέλος πάντων. Και λέει λοιπόν, κι αν εσύ έχεις ξεχάσει τι διέπραξε στο παρελθόν, όσο λεπτό και αν είναι και ασύλληπτο στη δική σου μνήμη, από μονάχου του θα φωνάξει και θα πει «Εδώ είμαι εγώ», στο Κριτή που έδωσε τον χρόνο, στο Κριτή που έδωσε τον χρόνο. Και λέει ένα ωραίο, πάνω σε αυτό μιλά ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται μεταξύ λογισμών αλλήλων που το ένα στρέφεται εναντίον του άλλου, λέει απολογουμένων. Προς Ρωμαίους επιστολή το γράφει και το πράγμα, εκεί που λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, όταν έθνη τα μη νομονέχοντα, έθνη τα μη νομονέχοντα, φύστα του νόμου ποιοι, ακριβώς το σημείο εκείνο, λέει, λαοί που δεν έχουν νόμο, το δικό μας το ευαγγελικό νόμο, αλλά όμως βλέπεις να εκφύσεις να κάνουν αυτά που λέει ο νόμος. Γιατί οι λογισμοί που πηγάζουν από την καρδιά του ανθρώπου, που έχουν σαν βάση τη συνείδηση, ο ένας λέει στον άλλον σωστό λάθος. Αυτοί οι λογισμοί λοιπόν που εμείς τους παραθεωρούμε, τη Δευτέρα Παρουσία θα πούνε «Αλτ, εμείς σου μιλάγαμε, εσύ δεν μας έδινε σημασία, μας παρέγραφες, έκανες παραγραφή». Δεν γλιτώνουμε ο χρόνος από την κρίση αυτή, όταν ο χρόνος χρησιμοποιείται κατά τη δική μας προαίρεση και όχι κατά την προαίρεση που λέει το Ευαγγέλιο, όσο είναι δυνατόν και άνθρωποι. Είναι αλήθεια και μεγαλύτερα ότι αυτό που είπε ο Κύριος, ότι και κρινείτε δυνατά εσείς οι Απόστολοι και δώσωση εξουσία του κρίνει πάσα στας φυλάς, τα δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. Ναι. Εννοεί όλου του κόσμου ή μόνο του Ισραήλ. Εκεί μιλάει τις 12 φυλές του Ισραήλ, συγκεκριμένα. Εκεί μιλάει αυτό, δεν μιλάει για όλες τις... Ναι. Τους Εβραίους, οι οποίοι είχαν τις γραφές και όμως δεν πιστέψανε στον Χριστό, αυτό εννοεί. Και εννοεί αυτό και πιστέψανε. Είναι... γιατί ακόμη δεν είχε διαδοθεί ο χριστιανισμός να ζητάει κάτι παραπάνω. Μιλάει και ακούγανε και οι άλλοι που μιλάει ο Κύριος μας. Ακούστε. Στο χρόνο μέσα γίνονται ορισμένα γεγονότα στην ώρα τους. Την ώρα που πρέπει. Και όπως πρέπει. Γι' αυτά δεν μπορεί να πει κανείς κουβέντα παρά μόνον να πει το καλό λόγο σε εκείνο που τα κάνει την ώρα που πρέπει και όπως πρέπει. Υπάρχει όμως και περίπτωση που πρέπει να γίνουν γεγονότα τα οποία αναβάλουμε.
Η αναβολή είναι χρόνο. Ε, είναι χρόνο. Με στον χρόνο είναι. Χαμένο χρόνο. Είναι... Ναι, πες το. Χαμένο χρόνο. Είπα ορισμένα, τα... υπάρχουν έργα, είπα, που γίνονται όπως πρέπει και την ώρα που πρέπει. Εκεί ο χρόνος είναι κέρδος. Εκεί που σε αυτή την περίπτωση δίνουμε αναβολή, είναι χαμένος ο χρόνος. Είναι απώλεια, μεγάλη απώλεια από την αιώνια ζωή. Από την αιώνια ζωή. Γι' αυτό το χρόνο ο Χριστός θα μας ζητήσει το λόγο. Το χρόνο που μας έχει εγχειρήσει, μας έχει δώσει στα χέρια της ψυχής μας για να το χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει. Για το πιο πολυτιμότερο είδος των άνθρωπων, τι είναι? Για πες, εγώ δεν το μπορώ να καταλάβω, το μυαλό σου δεν κάνει. Το πιο πολυτιμότερο, ναι, το άξιο, που έχει ο άνθρωπος, ποιο είναι? Ο χρόνος είναι. Ο χρόνος, τίποτα άλλο, αυτό, εκεί στηριζόμαστε όλοι. Εκεί στηριζόμαστε όλοι. Γι' αυτό λέει σήμερα, ούτε χθες ούτε αύριο λέει. Σήμερα. Τώρα, λέει και τώρα. Και εμείς είμαστε ένα γραμμάτιο ανεφλήξεως. Και του βάζει ο Κύριος τη λήξη για μας. Για όσο ζούμε τώρα. Εσύ δεν έχει λήξη. Μετά είναι κατά τα έργα μας. Ναι. Μια και άνοιξε το θέμα αυτό, λέγει ότι υπάρχουν χρόνια. Καλώ ο Παναγιώτη. Υπάρχουν και καιροί. Καλή χρονιά, Παναγιώτη. Κάτι έπαιξε στο Βασίλειο. Λέει. Περί δε των χρόνων εκείνων και των καιρών. Ουδή. Γινώσκη. Γινώσκη. Παραμόνω. Ο πατήρ μου. Το πουράκι. Και εγώ. Ο ιό. Γιατί εγώ είμαι το πατρί και ο πατρί είναι εμεί. Έτσι, μπράβο. Δεν του τα απεκάλυψε. Ναι. Για να μην το ρωτάμε. Χρόνια και καιροί. Γιατί κάνει αυτή τη διάκριση. Και δεν λέει για τα χρόνια εκείνα που περιμένουμε να γίνει Δευτέρα Παρουσία. Καιροί είναι περίεργο αυτό. Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν το έχουμε σκεφτεί. Δεν λέει καιροί. Ε? Και μου κάνει γιατί. Οι καιροί έχουν τα σημάδια που αναφέρει. Μπράβο. Που αναφέρει παλιά. Έχουν δηλαδή ορισμένα έργα μπροστά. Έχουν ορισμένα σημάδια. Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Σου λέει τότε που θα έρθει εκείνος, ο άλλος, θα έχει γίνει μεγάλη αποστασία από τον Χριστό. Θα έχει συμβεί αυτό που λέει ο Κύριος, ότι ονομάζει την αποστασία ο Κύριος με άλλη ορολογία. Την ονομάζει πορνεία. Την ονομάζει ο Εβραίος πορνούς, επειδή σαν αποστάται από τον Θεό. Και μυχή και μιχαλίδες, και δεν σημαίνει μόνο τη μυχεία, τη συγκεκριμένη πράξη. Μυχεία της πίστης, της πίστης. Μυχεία της πίστης. Ναι. Θα να πίστης με τον οικουμενισμό, ναι, αυτό που γίνεται. Τελείωσε. Διαζύγιο από την πίστη σημαίνει. Απομάκρυνση από τον Θεό. Άρα, ο χρόνος είναι άχρονος, αχρωμάτιστος. Οι καιροί έχουν σημάδια, όπως είπε ο Βασίλης. Έτσι, σημάδια, βεβαίως έχουν σημάδια. Σημεία των καιρών, δηλαδή. Α, μπράβο, σημεία των καιρών. Διαστήσετε έθνος κατά έθνος. Ναι, ναι, αυτά. Ναι. Σημάδια. Σημάδια. Σεισμοί κατά τόπους. Ναι. Δηλαδή, τα βλέπουμε όμως αυτά σήμερα. Ορισμένα ντοκουμέντα, γεγονότα δηλαδή, που θα σου μιλάνε μόνο, σου λέει, «Ει, πού πας?» Αυτό είναι το καιρί. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Έσονται καιροί χαλεπί». Χαλεπί. Ναι. Το θυμήθηκα. Και λέει παρακάτω, «Θα είναι οι γονείς άστοργοι, άσπονδοι, τα παιδιά προς τους γονείς χωρίς υπακοή, ανελεήμονες». Τα σημάδια είναι αυτά που λέει ο Βασιλιάς. Καιροί χαλεπί. Αστρίμωροι, φίλοι. Ναι. Αλλά εμείς νοηματίζουμε τον χρόνο. Εμείς νοηματίζουμε τον χρόνο. Λέμε, τον χρόνο τον αφιερώνω στον Κύριο, αιώνια βασιλεία. Τον χρόνο που τον αφιερώνω σε Αυτόν και κάνω τα έργα Του,
είναι χρόνος κολάσιμος, κολλασμένος χρόνος. Καιρή χαλεπή, δύσκολη καιρή. Έτσι. Έχουμε λοιπόν χρόνους, έχουμε και καιρούς. Έχουμε και περιστάσεις στο χρόνο. Και ακόμα και προϋποθέσεις που χρησιμοποιούμε εμείς στον χρόνο, το χρόνο μέσα στον οποίο ζούμε. Έσονται λοιπόν, ο χρόνος λοιπόν έχει το νόημά του, έχει την αξία του, τη σπουδαιότητά του. Μάλιστα. Δεν χωράει όμως, επαναλαμβάνω, είπα προηγουμένως και το ξαναλαμβάνω μια φορά, οι αρχαίοι, το πω πιο αλλιώς το πω τώρα, είχαν μια ωραία, δίνανε μια ωραία εικόνα σε σχέση με το χρόνο που σου δίνει ο Θεός, λέμε εμείς τώρα. Σου περνάει, λέγανε, περνάει ο χρόνος σαν μια ευκαιρία που μπροστά σου. Δεύτερη επίσκεψη δεν έχει, ο ίδιος χρόνος. Δεύτερη φορά δεν ξαναπερνάει ο ίδιος χρόνος. Γι' αυτό λέγανε οι παππούδες μας οι αρχαίοι, ένας άνθρωπος που είχε μια τούφα μαλλιά εδώ, το κεφάλι όλο φαλακρό. Έπιασες, λέει, από την τούφα, τον έπιασε τον χρόνο. Σου έφυγε, πάει ο χρόνος χαμένος περίπατο. Είσαι χαμένος. Και εμείς, ο Κύριος δηλαδή, μας έχει χαρίσει τον χρόνο και είναι η ευκαιρία μία και μοναδική για αιώνια ζωή. Μία και μοναδική για αιώνια ζωή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτό που κάνουν αρχαίοι. Να αγαπήσουμε το αγαθό που μας έχει δώσει, να το λυμνήσουμε για αυτό που μας έχει δώσει και να τον παρακαλέσουμε να μας δώσει τη δύναμη όσο είναι δυνατόν, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε, και αφού δεν μπορούμε, τα δύνατα είναι δυνατά στο Θεό, να του πούμε «Μας το έδωσες, Κύριε, σε παρακαλούμε, ας μη βρεθούμε στο θέση του ασώτου ιού που δεν είχε μετανοήσει και σπαταλήσουμε τον χρόνο. Ας τον παραδώσουμε, τουλάχιστον γεμάτο με φορτίο, όσο μας είναι δυνατόν, αγαθό». Με φορτίο, αγαθό, ναι. Λοιπόν, και ένα ακόμη. Όσα συμβαίνουν στη ζωή μας, αν είναι καλά, είναι ισχύς και δύναμη στην ψυχή μας. Όσα δεν γίνονται σωστά, μέσα στον χρόνο, είτε από παραστράτημα, είτε από πρόθεση δική μας, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι, αυτά είναι εις βάρος μας. Και εάν επαναλαμβάνονται, τότε, λέει ο γιατρός, έχει, όπως είπε και ο Κύριος, είναι πολλής χρόνος που είναι άρρωστο το παιδί, θυμάσαι, που είχε το δαιμόνιο δηλαδή, που σατανιζότανε, πολλής χρόνος, και είπε παιδιόθερο. Αν λοιπόν η δική μας βιωτή ξεκινάει από τη μικρή ηλικία στραβά, μόνο γερανός του Θεού, ο γερανός του Θεού μπορεί να το φέρει στη θέση του. Διαφορετικά, το χρονίζον κακό είναι δυσθεράπευτο. Δεν θεραπεύεται εύκολα. Γιατί κάνει ρίζες και οι ρίζες δεν βγαίνουν εύκολα καθόλου. Καθόλου οι ρίζες δεν βγαίνουν εύκολα. Πάνω σε αυτό να πω κάτι. Όταν έναν άνθρωπο βυθισμένο στο βούρκο, τον παίρνει η χάρις του Θεού και τον φέρνει σε θεογνωσία και μετανοεί, σώζεται. Αυτό λέγεται η Θεία Χάρις. Αυτή είναι η Θεία Χάρις που λέμε. Τι άλλο να γίνει. Αυτή είναι η Θεία Χάρις. Οι πατέρες λένε για αυτό που λες, αυτό είναι, λένε το εξής σημαντικό, ότι ο άνθρωπος
Είμαι στο Βούρκο. Έτσι. Που είναι στο Βούρκο. Και δεν το καταλαβαίνει. Τον εσώζει ο Θεός, αλλά με το δικό του μάτι ο Θεός βλέπει ότι είχε αφήσει περιθώρια. Είχε αφήσει περιθώρια να περάσει χάρη του Θεού μέσα. Δεν είχε εξαντλήσει όλο το είναι του, ώστε να είναι χαμένος όλος διόλου. Αυτό ο Θεός το βλέπει. Και αυτό λέγεται η Θεία Χάρη. Από την τρυπίτσα που βλέπει ο Θεός, περνάει. Αφήνει ένα φωτάκι μικρό. Αυτό το φωτάκι που λες, η Θεία Χάρη, ναι. Καταχάριζουμε όλοι. Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά ο Τάκης λέει το εξής. Ο Τάκης λέει το εξής. Άλλο πράγμα, ναι. Να το πω τι λες εσύ. Ο Άγιος Μαύρος, πες τον ναι. Μωυσής. Μωυσής. Ναι, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Που ήταν ληστής. Ναι, ο ληστής. Πώς το λέμε, ναι. Ο Θείοπας το όνομα του. Μωυσής. Μωυσής. Μωυσής ο Θείοπας, ναι. Μωυσής. Λέει ο Άγιος Παΐσιος. Δεν δικαιολογείται ο άνθρωπος να λέει γεννήθηκα με ελαττώματα και είμαι αγιάθρευτος. Του λέει ο Άγιος Παΐσιος. Στο πάθη, πάθη και αρετές. Αρχή, αρχή. Έχει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, φύλλο το πολύ, παραπέρα όχι. Λέει ο Αιθίωπας ήταν μέγας ληστής. Μέγας, το ξέρουμε όλο. Αλλά επειδή το γράφει ο Άγιος Παΐσιος και χαρακτηρίζει το γεγονός εξής, λέει ήταν μέγας ληστής. Κάποια στιγμή αυτός ο μεγαλιστής κατάλαβε θεία χάρη το πως είπες εσύ. Τον εαυτό του. Ναι, αλλά έκανε στροφή. Με τη δική του πρόθεση. Δεν έφτανε του Θεού η πρόθεση. Θέλει και τα δύο να συνεργάζονται. Θεός και άνθρωπος μαζί. Έτσι. Και συμπληρώνει ο Παΐσιος. Το να λέμε ότι ο πατέρας μου με γέννησε και με πρίκησε με εκείνα τα ελαττώματα και δεν αλλάζω, και δεν αλλάζω είναι έγκλημα εις βάρος μας. Είναι λάθος. Ναι, άμα σταθείς είσαμε εκεί, δεν αλλάζεις. Άμα πεις, έλα Θεέ μου, τα λοιπά, αυτός ο μαύρος λέει έγινε άσπρος στην ψυχή, ο Αιθίωπος, ο Μωυσής. Και αυτά τα γεγονότα είναι γεγονότα βαλμένα με τη χάρη του Θεού στα βιβλία εν χρόνο και τόπο. Έχουν και χρονικό σημείο και τοπικό σημείο. Όλα κάπου έγιναν και όλα κάποτε έγιναν. Και σε κάθε άνθρωπο. Σε όλα, σε κάθε άνθρωπο. Σε κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει να μην, δεν ξέρετε κανείς. Γιατί είναι του Θεού πλάσματα όλοι. Διότι μας περιμένει. Πάντοτε. Χωρίς αυτό δεν λογίζεται εσύ. Το παιδί σου δεν το περιμένεις άμα σου κάνει κάτι. Έτσι, πολύ λογικό είναι αυτό. Ο χρόνος είναι θείων δώρων. Θείων δώρων. Και όλα τα καλά, αλλά και όλα τα κακά, την άλλη μεριά, μέσα στο χρόνο γίνονται. Το κακό χρειάζεται μηδέν χρόνο, είναι έτσι. Μηδέν χρόνο. Το καλό χρειάζεται φόρου ζωής. Και κόπο. Εφόρου ζωής. Θέλει. Το κάνα τώρα και σταμάτησα. Όχι. Όχι. Κοπιάζουμε, λέει. Κουράστηκα, λέει ο άλλος, μια ζωή για να τα κάνω αυτά που έκανα. Δεν σταματάει να δημιουργεί. Εδώ ο μάστορας που δούλεψε μια ζωή τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Κι άλλος μάστορας από εμάς. Έτσι δεν είναι. Μια ζωή δουλέψανε, ξέρουν καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, χωρίς να χτιμάμε το πνευματικό στόχο στους εργαζόμενους που είχα, χρήμα χάριζα, χρόνο όχι. Χρήμα λέει χάρισα, σωστό αυτό. Χρόνο
Διότι όταν λένε και τους έλεγα 7.30 ώρα πιάνουμε δουλειά, 2.30 σταματάμε. Αν έρθεις εσύ 8 παρα 25 έχεις χάσει τον χρόνο, δεν σε χρειάζομαι. Δευτέρα πας τώρα χωράγιο που λεφτά, πάρτε. Έδινε. Προκαταγωγή τον εργαζόμενο. Αλλά χρόνο δεν το χάριζε. Αυστηρότης. Αυστηρός. Έτσι είναι. Σε χαίρομαι δηλαδή. Όχι, εντάξει, ο καθένας κάνει. Όχι, αυτό ο Βασίλης το πιστεύω γιατί το γνωρίζω χρόνια. Φυσικά. Πιστεύω, το γνωρίζω χρόνια. Άκου να πω κάτι πάνω σε αυτό. Αν το έκανε μια φορά, δύο, εντάξει, μιλάμε για κανόνα να αργατορεί. Και εσύ δεν το δέχεσαι αυτό. Έτσι, έτσι, αυτό είναι το μάλλον. Ναι. Και για 5 λεφτά μου λέει, κάνεις έτσι, ένας εξ αυτών. Ναι, δεν είναι 5 λεφτά, του λέω. Γιατί μου λέει, είμαστε 5 εδώ μέσα. Διότι εγώ, άμα άρχισες 5 λεφτά για να πάμε στην οικοδομή, χαρώ 25 λεφτά. Δεν χαρώ 5. Σωστό, σωστό. Αν είναι κάποιος που το κάνει εσκεμμένο, εντάξει, πολύ αυστηρός. Με αυτό λέω, συμφωνώ. Αν είναι κάποιος που το κάνει εσκεμμένο. Κάθε φορά ο ίδιος με ποιος, όταν λέμε, για το κάνει και αύριο μετά, σωστό. Α, σε κάνω αύριο προσευχή, έχασες τον χρόνο. Ναι, θέλω να πω τώρα πάρω σε αυτό, στον χρόνο. Να ολοκλήρωσω κι άλλο ένα, ότι αφήνουμε τον χρόνο να μην φάμε. Όχι, πρέπει να φάμε απόψε γρήγορα και καλά. Παντού ισχύει αυτό. Και όχι, σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ, δεν είναι αυτό. Χαμένος χρόνος φωτάς. Λέει... Πάμε τον άρρωστο στο γιατρό και μένει στον δρόμο. Πεθαίνει. Και λέει, δεν το φαίνεται 5 λεπτά νωρίτερα θα τον είχαμε σώσει. Ναι. Ο χρόνος είναι σωτηρία στον άνθρωπο. Αλλά δεν το καθόμαστε να το σκεφτούμε. Και το, αυτό ισχύει παντού. Και το τελευταίο δευτερόλεπτο μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Που πεθαίνει, ας πούμε. Αυτό ισχύει σε όλα. Με όλη την καρδιά του σε όλα. Ναι. Ο χρόνος είναι το πάν στη ζωή του ανθρώπου. Η παραγωγή λέει, παρομοιάζει με την περίπτωση ότι αν δεν δουλέψεις νέος, θα δουλέψεις γέρος. Αν δουλέψεις νέος. Αν δεν δουλέψεις νέος, θα δουλέψεις γέρος. Ναι. Με αυτή η παραγωγή και που θα γεράσει, αν προσεύχεσαι, σώνεσαι. Αν. Αν μετανοείς και στα γερατιά σου, σώνεσαι. Ναι, βέβαια. Και αν, δουλέψει γέρος, πάλι σώνεσαι. Έτσι, ποιος θα το σώσει. Του Θεού είναι αλλιώτικα τα ανθρώπινα, τα είπες προηγουμένως, είναι αλλιώτικα τα ανθρώπινα. Έτσι, αναβολή στα ανθρώπινα δεν είναι παίρνει. Εδώ, στο Θεό, μπορεί να περιμένει ο Θεός. Γιατί δεν είναι άνθρωπος. Και για να επανέλθεις πέρα πάλι αυτός. Πνευματικά, αν έστω και 2 ημέρες καθυστερείς, δεν είναι 2 ημέρες μόνο. Για να επανέλθεις στον χρόνο που ήσουν, χρειάζεται να πέτει περισσότερος χρόνος. Σωστό. Σωστό σε όλα τα πράγματα. Σωστό, σωστό, όλο σωστό. Καταλαβαίνουμε τι λέει. Ναι, είμαι, μου θυμίζει τον Απόστολο Παύλο, τώρα η προς Εβραίους είναι αυτή η επιστολή που λέει, λυπάμαι γιατί ήρθα, σας κήρυξα, Κορινθίους είναι και λέει παρότι πρέπει το να είσαστε άνδρες, είστε γήπεδοι και δεν είστε γάλα να σας ταΐσω. Άραγε πώς θα αισθανόταν ο Απόστολος Παύλος που περίμενε να τους δει με τελειότητα επάνω τους και τους έβρε νήπια σε θέματα πίστεως ακόμη. Άρα ο χρόνος είναι που τα νοηματίζει όλα. Και για να τελειώνουμε, να μην κουραζόμαστε άλλο, ο χρόνος δεν είναι στα χέρια μας. Ο χρόνος είναι στα δεν μπορούμε να το σταματήσουμε τον χρόνο. Ο Θανόν, ο σημερινός που κυδεύτηκε. Ποιος ήταν? Ένα μικρό... Περίμενε. Ένα μικρό πικρόβιο. Για 3 ημέρες του πέρασε και έφυγε. Ποιος ήταν? Ένα ξένο ήταν, παιδάκι. Ξένο ήταν, λοιπόν. Όχι κοροπιώτης εννοείς. Όχι κοροπιώτης εννοείς. Όχι κοροπιώτης εννοείς. Ναι. Όχι ξένο ήταν. Ναι, ναι. Όχι κοροπιώτης. Ναι. Όχι κοροπιώτης. Παραγιώτη. Γιατί το ξένος. Λοιπόν, εντάξει, λέμε
Δεν ήταν κοροπιώτης. Όχι, το θέμα είναι, τα, καλά τα λέτε, όλοι σας τα λέτε καλά. Άλλωστε, ωραίο να έχουμε διάλογο, έτσι είναι το πιο ωραίο. Λοιπόν, λέμε τώρα, επειδή σε δευτερόλεπτο του χρόνου χάνουμε τη ζωή μας, τούτη. Γιατί, γιατί καθυστερήσατε. Τώρα να χάσουμε και την άλλη ζωή. Πω, Χριστέ μου. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας αξιώσει, να μας βρει ο χρόνος που θα φύγουμε έτοιμος. Την ανάλογη στιγμή. Έτοιμος. Το έτοιμος το κάνει ο Κύριος. Έχω μια απορία. Ένας φτωχός άνθρωπος που δεν έχει τον ήλιο μοίρα, για ένα φτωχό άνθρωπο που δεν έχει ούτε τον ήλιο μοίρα, έχει μόνο το φαγητό του και τίποτα άλλο. Ναι. Τι καλά έργα περιμένει ο Κύριος από αυτόν τον άνθρωπο που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει ελεημοσύνες. Δηλαδή... Εντάξει, το καταλάβαμε. Λέει ότι... ότι το καταλάβαμε. Και οι πτωχοί θα κριθούν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο στο ίδιο επίπεδο με τους πλουσίους. Δηλαδή τα ίδια ερωτήματα. Ένας φτωχός που θέλει να κάνει καλά έργα δεν μπορεί όμως. Θα του καταλογίσει ευθύνες ο Κύριος. Να απαντήσει ο Πιστέλη αδερφός και να το πείσουμε. Δεν μπορεί να κάνει καλά έργα. Ωραία, τα ακούσαμε να πούνε και τα αδέρφια σου. Λέει, αφού δεν έχεις τίποτα τους, ένα κουτί είναι νερό δώσει. Όχι εσύ, όχι εσύ. Όχι εσύ που έχεις πλουσίδι. Αυτό για θησαυρό προς τους πλουσίους. Ο φτωχός. Τι καλά έργα μπορεί να κάνει. Το μπορεί να κάνει ό,τι κάνει όλος ο κόσμος. Για μικρό έργο έξω. Τα έργα είναι για όλους τα ίδια. Πες το. Εγώ το αυτό διάβαζα προχθές και το πράγμα από το κερωτικό του Αβά Βαρσανουφίου. Για να ακούσω. Δεν είναι. Τον πτωχό δεν θα τον ελέξει για την πτωχία του. Θα τον μπορεί ο πτωχός να αποδώσει κάπου αλλού. Στην προσευχή. Να προσεύχεται. Να προσευχηθείς για τον συνάνθρωπό σου, τον διπλανό που είναι άρρωστος. Τον φυλακισμένο. Αυτό μπορεί να κάνει ένας. Κι άλλο, Παναγιώτη. Η γλώσσα. Ναι, φυσικά. Δηλαδή, όχι. Όταν εσύ ο φτωχός, ο πανφτωχός, εκπέμπεις, όχι, εκπέμπεις λόγο καλό βάλσαμο, είναι ελεημοσύνη. Το διάβαζα προχθές. Αλήθεια, ελεημοσύνη. Λέει, μπορεί να μην έχεις χρήματα να δώσεις. Καλό λόγο έχεις να δώσεις. Κάντο. Καλό λόγο είναι η προσευχή που τι πιο ωραίο. Και αν έχεις και αγάπη. Μα έτσι και εκδηλώνονται αυτά τα πράγματα. Οι εντολές είναι για όλους, πλούσιους και φτωχούς. Δεν ξέρετε κανείς ελεημοσύνη, δεν είναι μόνο να δώσεις. Παραδείγματος χάρη, παιδί μου. Δεν λες να δώσεις, αλλά πας κάνεις μια επίσκεψη σε ένα άρρωστο. Δεν δίνεις, αλλά πας. Δίνεις κάτι άλλο. Καλά και σε πρέπει να είναι χρήμα, προς Θεού. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Καλή χρονιά. Προσευχή μας και να φύγουμε. Συγγνώμη, εγώ νόμιζα πως ήταν 6,5 και μου λέγε είχαμε τα πας, λέω είναι 6,5. Ήξερα ότι είχαμε 6,5. Όχι, 6,5. Με φτάνει χειμώνας. Αλλάξατε. Αργότερα. Ναι, δεν πειράζει. Εγώ φταίω, που άργησα να... Φτάς. Γιατί φτάς. Βέβαια, εντάξει. Που δεν είχα έρθει την προηγούμενη. Δεν πειράζει, μωρέ. Τώρα είναι η μέρα και κάνει κρύο. Κάτι το ίδιο μισθό παίρνεις. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ειδής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, ειδή το όνομά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Άρτων ημών των οποιούσιων, δώσει ημίς σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίελον εις οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πνεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, και ελέησον και σώσει ημάς. Αμήν. Η ώρα μας καλή, αγαπημένη και ευλογημένη. Όταν έχεις και σου λες αυτό που εργάστηκε από την πρώτη ώρα, λέει,